Τέρης εποπτείας του πόθεν έσχες τους, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, οι υπουργοί, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές και οι υφυπουργοί θα πρέπει να εξοικειωθούν με το διαδίκτυο και να προσαρμοστούν στα δεδομένα της πλατφόρμας που ετοίμασε το Υφυπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και θα παρουσιαστεί αύριο στην Επιτροπή Θεσμών στη Βουλή. Στην πρώτη φάση, τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων. Την πρώτη φορά που θα υποβάλουν τη δήλωση, θα πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία. Την επόμενη φορά θα εμφανίζεται η προηγούμενη συμπληρωμένη δήλωση και το πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο θα καταχωρεί αλλαγές μόνο αν υπάρχουν. Το σύστημα θα στέλνει υπενθύμηση για τις προθεσμίες της υποβολής και επίσης υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων. Τα στατιστικά στοιχεία αναμένεται να βοηθήσουν και στην εξαγωγή συμπερασμάτων για να διαπιστώνεται αν αυξήθηκε ή μειώθηκε η περιουσία των αξιωματούχων από τότε που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση. Ενώ ακόμη πιο ενδιαφέρουσα θα είναι η δεύτερη φάση της πλατφόρμας που βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Η δεύτερη φάση του συστήματος αφορά στις διάφορες διασυνδέσεις με τα άλλα τμήματα για την επιβεβαίωση και επαλήθευση των στοιχείων που είχαν υποβληθεί στις δηλώσεις των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Με την υλοποίηση της φάσης αυτής θα πρέπει να γίνει σχετική τροπολογία στην νομοθεσία, ούτως ώστε να επιτρέπεται ο σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές. Στην περίπτωση αυτή θα είναι δυνατή η διασύνδεση με άλλα κυβερνητικά συστήματα, όπως είναι το Αρχείο Πληθυσμού, το TaxisNet, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, του Κτηματολογίου, του Εφόρου Εταιριών και του Επίσημου καθώς επίσης και των τραπεζών. Οι δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων θα αφορούν τους συζύγους και τα τέκνα των αξιωματούχων και οι δηλώσεις θα περιλαμβάνουν κινητή και ακίνητη περιουσία, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Έρχονται αλλαγές στο ΓΕΣΥ που θα βελτιώσουν τη λειτουργία του συστήματος προς όφελος των δικαιούχων. Από αύριο η παροχή θα